πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής ως νέοι άνθρωποι που θα αναλάβουν τις επόμενες δεκαετίες στα χέρια τους την τύχη του πλανήτη. Ήταν το πεδίο στο οποίο έπρεπε να αναπτύξουν τη σκέψη τους οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ρίχτηκαν από σήμερα στη μάχη. Θέμα για την έκθεση, που αν και κάθε χρόνο θεωρείται από τα αποκαλούμενα σταθερά σημαντικά θέματα, είχε απαιτήσεις και πάντως για καλή απόδοση χρειαζόταν δυνατή προετοιμασία. Θα τα χαρακτήριζα ποιοτικά και σίγουρα υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων. Δύο κείμενα από τον τύπο, το ένα περιέγραφε την δυσκολία της κοινωνικής και οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών και το δεύτερο περιέγραφε απόψεις μαθητών για την δυσκολία στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και προφανώς την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Λίγο δύσκολα, αλλά εντάξει, τα έγραψα, προσπάθησα. Ωραία, ωραία θέματα, ωραία. Ήταν εύκολο να το αναπτύξει. Πατά. Πιο ενδιαφέροντα από άλλες χρονιές. Στη λογοτεχνία, οι υποψήφοι χρειάστηκε να προσεγγίσουν ένα ποίημα του Νίκου Γκάτσου από τη συλλογή Αμοργός. Με εμφανείς αναφορές στο πόσο ο πλανήτης βιώνει τη συνύπαρξη με τους ανθρώπους, το ποίημα του Νίκου Γκάτσου ήταν και αυτό ένα απαιτητικό πεδίο με αναφορές στο πώς προσεγγίζουν τα προβλήματα των πολέμων, της φτώχειας, της πείνας και την ίδια ώρα την ελπίδα που δίνει η μάχη και η διεκδίκηση για μια καλύτερη ζωή. Οι ερωτήσεις ήταν απαιτητικές και στα δύο μέρη του διαγωνίσματος. Απαιτούνταν ακρίβεια και πραγματικά στοχευμένες απαντήσεις. Ερμηνευτική παρατήρηση και ερώτηση ανάπτυξης για το ποίημα του Νίκου Γκάτσου, που ήθελε ιδιαίτερη προσοχή και προφανώς την κατανόηση του κειμένου. Εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολα. Θα δείξει τώρα η πορεία. Κατανοητό ήταν. Η έκθεση θεωρείται ήταν εύκολη. Εντάξει. Η διαδικασία κύλησε ομαλά στα εξεταστικά κέντρα, ενώ το κλίμα με το κτύπημα του κουδουνιού, όπως κάθε χρόνο, είχε από τη μια άγχος και από την άλλη προσμονή. Οι μαθητές έπρεπε να έχουν μαζί τους απόδειξη αρνητικού self-test, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης φορούσαν προστατευτικές μάσκες. Είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που ολοκληρώνουν αυτή τη πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη χρονιά. Και ευχόμαστε όλοι μας και έχουμε εργαστεί γι' αυτό, σκληρά σας διαβεβαιώ, ώστε όλα να πάνε καλά και τα παιδιά μας να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα οποία έχουν μελετήσει στη διάρκεια αυτής της χρονιάς. Στα self-test δεν είχαμε κανένα θέμα. Όλα τα παιδιά ήταν φοδιασμένα με την υπεύθυνη δήλωση. Είχαν ελεγχθεί στην είσοδο από τους υπεύθυνους που είχε ορίσει το κάθε εξεταστικό και όλα πήγαν μια χαρά. Και φέτος δίπλα στους μαθητές και αρκετοί γονείς, που είτε από απόσταση είτε έξω από τα εξεταστικά κέντρα, έδειχναν να μοιράζονται την αγωνία των παιδιών τους. Για όλους είναι μεγάλη αγωνία σήμερα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Με σύνεση και ψυχραιμία, ό,τι καταφέρουν. Είναι και οι συνθήκες λίγο περίεργες φέτος, πολύ περίεργες. Οπότε περιμένουμε και από τους υπεύθυνους να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τα παιδιά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων, αύριο 3η 15 Ιουνίου, σειρά παίρνουν οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά, ενώ την Τετάρτη, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.